Φίλες και φίλοι, συνεχίζεται η εκπομπή «Περίπατη στην Κέρκυρα». Και πάμε στον επόμενό μας εκλεκτό καλεσμένο, στον κύριο Γιάννη Πετσάλη, ιστοριοδήφης. Καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα κοντά μας, Κερκυραϊκό Μουσείο. Ναι, πάντα. Κερκυραϊκό Μουσείο, Corfu Museum, όποιος θέλει να μας βρει, στο ίντερνετ. Και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που μου έχετε κάνει. Για μας είναι μεγάλη τιμή που ξέρω ότι με όλη την ομάδα σας και τόσα χρόνια έχετε δώσει για την ιστορία της Κέρκυρας και για πτυχές που δεν είναι στο ευρύτερο κοινό γνωστές. Ακριβώς. Αυτό είναι η προσπάθειά μας. Δηλαδή να γνωρίσουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά όσο αφορούν την κερκυριακή ιστορία. Σήμερα λοιπόν, κύριε Πετσάλη, θα ασχοληθούμε με τον κύριο Γρηγόριο Μάνο. Όπως προείπατε και με ενημερώσατε, τον θεωρείτε ευεργέτη της Κέρκυρας. Βέβαια. Γιατί? Θα σας πω κάτι. Από το 27, το 1927, όπου ήρθε η συλλογή του Συνοιαπωνικού Μουσείου στην Κέρκυρα, μέχρι σήμερα, αφενός μεν έχουμε ένα θησαυρό στο νησί μας και αφετέρου έχουμε εισπράξει, αν θέλετε, από το Συνοιαπωνικό Μουσείο πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Μα με τους επισκέπτες του. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Όχι, δεν υπάρχει σε άλλο μέρος της Ελλάδος και είναι και ένα από τα καλύτερα και ουσιαστικά μουσεία. Βέβαια, αν εξαιρέσει κανείς τα πολύ μεγάλα μουσεία της Ευρώπης, το δικό μας θεωρείται μοναδικό, μπορώ να πω. Γνωρίζουμε, κύριε Πετσάλη, πώς ξεκίνησε ως ιδέα για να έρθει το Συνοιαπωνικό Μουσείο. Θα σας πω, γιατί εδώ θα έχουμε να παρατηρήσουμε την αθλειότητα της ελληνικής σκέψης στη διάρκεια των ετών και της κερκυραϊκής παράλληλα. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Μάνος είχε μπει το 1880 στο διπλωματικό σώμα. Αυτός ο άνθρωπος γύρισε σε διάφορα μέρη και τα περισσότερο καιρό ήταν στην Βιέννη και στο Παρίσι. Είχε ένα χόμπι. Να μαζεύει, να συλλέγει κομμάτια από την Άβγα Ανατολή. Έτσι. Εκείνη λοιπόν μάζεψε μια τεράστια συλλογή. Όταν λοιπόν απεσήρθη και έφυγε, το νομίζω ήταν το 1915, έτσι, συνεχίζει τη συλλογή του και μεγαλώνοντας σιγά σιγά και φτάνοντας στην ηλικία των 65 ετών, το 1918 παίρνει μία απόφαση να δωρήσει στην Ελλάδα όλη του τη συλλογή. Με τον πρόξενο στη Γαλλία τότε, τον Ρωμανό, συμφωνείται να παραχωρηθεί στην Ελλάδα αυτή η συλλογή. Το Υπουργείο εγκρίνει και έτσι αποφασίζεται το 1919, νομίζω, ναι, και υπογράφεται ένα συμφωνητικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Μάνου να έρθει στην Ελλάδα η συλλογή. Για να έρθει όμως έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος για να εκτεθεί όλο αυτό. Δεν βρίσκεται χώρος στην Αθήνα για να εκτεθούν. Μιλάμε για 9.500 αντικείμενα. Τι λέτε? Βεβαίως. Τεράστιας αξίας. Αυτός ο άνθρωπος από το μισθό του ως διπλωμάτης δεν ήταν επεντρεμένος. Ξόδευε χρήματα για να μαζεύει. Μάλιστα, σαν διπλωμάτης ερχόταν σε επαφή με τους Έλληνες διπλωμάτες στην Ιαπωνία κλπ. Του δίνανε και πληροφορίες, ήταν και μια εποχή που ενδεχομένως θα μπορούσε πιο εύκολα να τα βρει.
Μαζεύει λοιπόν μέχρι το 1915. Εκτιμάται συνολικής αξίας 750.000 χρυσά ελβετικά φράγκα η αξία του. Ανεξίμητη. Ανεκτίμητη. Ανεκτίμητη η αξία. Ειλικρινά σας μιλώ, δηλαδή, ανεκτίμητη. Ήταν σε μία έτσι, όλη του η ζωή ήταν αυτό. Αυτό. Η ζωή του ήταν αυτό και αν το δείτε σε ένα πορτρέτο το οποίο υπάρχει, είναι ένας λεπτούλης, αδύνατος, έτσι μαζεμένος άνθρωπος κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια, επί 5 χρόνια η Αθήνα δεν βρίσκει κάποιο χώρο για να τα βάλει όλα τα αντικείμενα. Εν τω μεταξύ τα αντικείμενα τα ζητάνε οι Γάλλοι και τα ζητάνε και οι Άγγλοι. Αυτός λέει θα τα χαρίσω στην Ελλάδα. Αλλά τα έχει ασφαλισμένα, γιατί μιλάμε, ήταν γύρω στα 75 κομμάτια τα οποία ο ίδιος είχε προφυλάξει κτλ. Και τα έχει ασφαλισμένα στο Παρίσι. Υποχρέωση του ελληνικού κράτους ήταν, αφού δέχτηκε με νόμο την δωρεάν αυτή, να πληρώνει τα ασφάλιστρα. Λοιπόν, πληρώνανε τα ασφάλιστρα, αυτός είχε προσδιάθεση στην Ελλάδα όλα αυτά τα αντικείμενα και τα βρισκόταν σε όλη την Αθήνα ένας χώρος. Το 1924, επί κυβερνήσεως Σοφούλη, ο Σοφούλης λέει ας τα βάλουμε στα ανάκτορα στην Κέρκυρα. Ο Μάνος είχε μία μικρή επαφή στην Κέρκυρα, διότι ο πατέρας του ήταν αξιωματικός και ήταν στη σχολή εδώ για ένα κάμπιο 2-3 χρόνια, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τα μικρά του παιδικά του χρόνια τα είχε ζήσει εδώ γρήγορα. Είχε ένα δεσμό Μάνος. Με τον νησί. Είχε ένα δεσμό μικρό. Με τον νησί. Πολύ μικρό, αλλά είχε. Μόλις άκουσε στα ανάκτορα της Κέρκυρας, θεώρησε καλό να τα φέρουν εδώ. Γίνεται η μεταφορά και τοποθετούνται στις κουζίνες των αναχτώρων όλα τα κεβότια στιβωγμένα. Και από εκεί και πέρα αρχινάει ο γολγοθάς του. Ένας γολγοθάς που σας βεβαιώ είναι δραματικό να το σκεφτεί κανείς σαν Έλληνας και δεύτερον σαν Κερκυραίος, γιατί και οι Κερκυραίοι δεν μεσολαβήσανε σε τίποτα σε αυτή την ιστορία. Και μάλιστα διαμαρτυρόμενος και σε κάποιους βουλευτές και κυρίως ουδόλως τον βοηθήσανε για να στηθεί αυτό το πράγμα. Ζητάει λοιπόν προθήκες, ζητάει τέτοια πράγματα, στην αρχή μένει σε ένα ξενοδοχείο. Του υπόσχεθηκε και δεν σχέθηκε δε το κράτος να του δίνει 500 δραχμές το μήνα, οι οποίες όμως μετά από λίγο καιρό τη μετέτρεψε σε 500 φράγκα το μήνα, που ήταν πολύ πιο φθηνά από ότι ήταν. Λοιπόν, από το 24 ο Μάνος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στην αρχή μένει σε ένα ξενοδοχείο, μετά ζητάει ότι οικονομικά, παιδιά, δεν βγαίνει και τόσο το πράγμα και με το μου μειώσατε και το, με το μισθό, και τον εβάλλουν σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο μέσα στα ανάκτορα και μέλλει. Έτσι. Λοιπόν, το 1925 ακόμα δεν του έχουν καθορίσει τους χώρους που θα πάνε και θα εκτεθούν τα πράγματα του, ούτε οι προθήκες έχουν σταλεί, ούτε τίποτα. Και το θυμίζει Ελλάδα. Ελλάδα. 100%, αλλά και Κέρκυρα μαζί, η οποία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τίποτα, έτσι. Λοιπόν, θυμάμαι, εδώ έχω σημειώσει ότι το 1925 γράφει προς τον Υπουργό: «Ζω τρώγον εις μικρών εκτινών χιλιάδων αχμών από το αποθεμά μου. Η συλλογή βρίσκεται εις έτη πλέον των 100 κυβωσίων, εις τα άλλοτε μαγειρία των αναχτώρων». Οι ατελείωτοι Έλληνες, ατελείωτοι.
Πάμε λοιπόν και φτάνουμε τον Οκτώβριο του 25. Προσέξτε, η προσφορά είναι το 18. Πάμε τώρα 1925. Τη δεκαετία δεν τη φτάσαμε. Όχι ακόμα. Πολύ ωραία. Θα φτάσουμε και στη δεκαετία. Μην ανησυχείτε καθόλου. 1925 στέλνει ένα γράμμα και λέει μήπως με μπέζετε σε κωμωδία και ίσως περιμένετε να αποθάνω και να αφήσετε τη συλλογή να σαπίσει στα κυβότια. 9.500 αντικείμενα. Έρχομαστε στον τέταρτο του 26. 1926. Δεν λέει συγκροτήθη ακόμα, γράφει στο Υπουργείο, η Επιτροπή για να δώσει την παραγγελία για τις προθήκες. Ούτε το επίδομα έλαβα. Οφειλόμενο από τις 1 Ιανουαρίου του 1925, 16 μηνιάτικα του χρωστούσε το ελληνικό κράτος από το μισθό που του είχε κόψει 500 τελικά γαλλικά φράγκ. 16 μήνες δεν του είχε στείλει τίποτα. Είναι δίκαιο, λέει, να καταδικάζεται σε ένα τόσο στενόχωρο βίο δωρητή συλλογής πολλών εκατομμυρίων δραχμών, συλλογής μοναδική για την Ελλάδα, δωρητής υπερβάστο 75ο πλέον έτος της ηλικίας μου, αναμένω δικαιοσύνη από σας. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και εμείς και όλοι οι τηλεθεατές. Και όλοι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ναι, να καταλάβουμε τι σχέση μπορεί να έχουμε με τον πολιτισμό. Και ως Ελλάδα, αλλά εγώ επιμένω και ως Κερκυραίοι. Όταν ο άνθρωπος δωρίζει στην Ελλάδα και κατ' επέκταση δωρίζεται στην Κέρκυρα, γιατί παραμένει στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα. Είναι παγκοσμίως γνωστό. Παγκοσμίως γνωστό. Έτσι, να το λέμε αυτό. Όχι μόνο παγκοσμίως γνωστό, αλλά έρχονται και ειδικοί από την Ιαπωνία, μελετητές της ιστορίας τους, γιατί ορισμένα κομμάτια που έχει ο Μάνος, παραδείγματος χάρη, έχει τις πρώτες μάσχες του θεάτρου Νό. Mm-hmm. Το θέατρο Νό ήταν το πιο αρχαίο κομμάτι του θεάτρου στην Ιαπωνία. Έρχονται λοιπόν οι Άμπονες και το μελετάνε. Το ξέρουν επισκέπτες. Είναι στα φυλάδια μας που γυρνάνε σε όλο τον κόσμο. Έχουν καταπολερήσει έναν γέροντα άνθρωπο, γιατί τα εγγένεια τελικά γίνονται τώρα 1920. Ήταν εν ζωή. Είχε φύγει ο άνθρωπος. Το πρόλαβε να δει στα εγγένεια, γιατί αμέσως μετά το 27 έγιναν τα εγγένεια, δηλαδή έγινε το Φεβρουάριο το 27, έτσι, και σε 79 χρονών το 28 πεθαίνει. Λοιπόν. Τουλάχιστον το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μια δεκαετία για να στηθεί. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε το 1918. Και μέχρι να γίνουν τα εγγένεια φτάσαμε το Φεβρουάριο του 1927. Είναι ένα κόσμημα για την Κέρκυρα, κύριε Πετσάλη. Είναι ένα κόσμο που μας κάνει παγκόσμια γνωστά. Παγκόσμια θέλει... γνωστά. Συμφωνώ μαζί σας. Παγκόσμια γνωστά τα τι έχει η Κέρκυρα, γιατί προστίθεται και αυτό. Και αυτό, βεβαίως. Κάτι αυτά που είναι μοναδικό στον κόσμο. Μοναδικό στον κόσμο. Και... Εγώ θα ήθελα να κάνετε ένα ρεπορτάζ, έτσι, να ρωτήσετε τους Κερκυραίους, αν είναι ειλικρινή στην απάντηση, πόσοι έχουν επισκεφτεί αυτό το μουσείο. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετσάλη, ήρθε η ώρα και όσοι δεν το έχουν επισκεφτεί να πάνε να το επισκεφτούν. Μα έτσι από περιέργεια. Έχει φανταστικά πράγματα μέσα. Έχει μυθικές ιστορίες, το σαμουράι.
έχει καταπληκτικές βεντάλιες. Έχει, τι να σας πω. Έχει ένα άλλο πολιτισμό. Να είναι ένας που άλλος. Το έχουμε εμείς το δικό μας τον πολιτισμό. Οπότε ήρθε η ώρα να, τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια που έχει φύγει αυτός ο άνθρωπος και είναι ευεργέτης για όλους εμάς τους Κερκυραίους, γιατί μένουν λεφτά στην Κέρκυρα. Βεβαίως. Από όλο αυτό. Σκεφτείτε πόσα χρήματα έχει πάρει η Κέρκυρα. Είναι ευεργέτης μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη να σημερινή καλά. Σας να είστε καλά. Ιστορική βόλτα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε όλοι να επισκεφθούμε λοιπόν το Σινοϊαπωνικό Μουσείο που βρίσκεται στα Ανάκτορα.